Κοντά μου ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Κύριε Αρβανιτόπουλε, η τηλεδιάσκεψη είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ναι, καλό, είναι καλό είναι αυτό. Κουβεντιάζομαι τις 11 και 5, δεν υπάρχει κανένα νεότερο ακόμα. Η ώρα είναι περίπου 2 παρά 14 λεπτά. Κουβεντιάζουν ακόμα. Αυτό το θεωρείτε ότι είναι καλό. Έτσι. Δεν τα σπάσανε από την πρώτη στιγμή, άρα κουβεντιάζουν. Ίσως τα βρούμε και ίσως δούμε και την Τρόικα τα επόμενα 24 ώρα στην Αθήνα. Νομίζω ότι θα τη δούμε. Έτσι εκτιμάτε κι εσείς. Έτσι. Για να έρθουμε λίγο τώρα. Δεν μας απαντήσατε. Ο κ. Αρβανιτόπουλος, εντάξει, σεβαστό, δεν θέλει να απαντήσει αν θα τεθεί θέμα ηγεσίας, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη τον Σαμαρά, αν υποστεί μεγάλη ήττα. Οι δημοσκοπήσεις, ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων, η διαφορά σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κοντά στις 7 μονάδες. Τέλος πάντων. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα συνταγματικά. Εσείς τι λέτε για την απευθείας εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό? Καταρχήν, συμφωνείτε, διαφωνείτε? Θα σας πω. Καταρχήν, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται μια γενναία συνταγματική μεταρρύθμιση. Ναι. Και μια μεταρρύθμιση συνταγματική, η οποία θα έχει προετοιμαστεί. Εμείς, σαν κόμμα, έχουμε κάνει μια προετοιμασία. Έχουμε βγάλει ήδη κάποιες θέσεις. Η επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από τον Πρωθυπουργό, θα δώσει αυτές τις θέσεις στη δημοσιότητα. Mm-hmm. Τώρα, κοιτάξτε. Επικεφαλής ο κ. Παυλόπουλος. Ο κ. Παυλόπουλος. Ναι. Τον οποίο, φίλες και φίλοι, θα τον έχω εδώ τη Δευτέρα το βράδυ, θα μας τα πει κι αυτός. Είναι και καθήλυνα αρμόδιος. Και καθήλυνα αρμόδιος, σωστά. Κοιτάξτε, προεδρική εκλογή από τον λαό. Θα σας έλεγα ότι εδώ, εάν πάμε σε προεδρική εκλογή από τον λαό, δεν μπορεί να έχουμε και Πρωθυπουργό εκλεγόμενο από τον λαό. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή αυτή η διαρχία, να έχεις δύο ουσιαστικά άρχοντες οι οποίοι έχουν εκλεγεί από το λαό. Ναι. Ή θα πας σε προεδρική δημοκρατία, όπως στη Γαλλία δηλαδή, ή αν θέλετε και στις ΗΠΑ, όπου έχουμε τον πρόεδρο που εκλέγεται από το λαό, αλλά εκεί διορίζεται ο πρωθυπουργός. Ναι. Αυτό δεν είναι τόσο, αν θέλετε, κοντά στην κουλτούρα μας. Mm-hmm. Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε έναν πρόεδρο με αυξημένες αρμοδιότητες, όπως είχε, ενδεχομένως όχι στο βαθμό των αρμοδιοτήτων που προέβλεπε το Σύνταγμα του 1975, αλλά πάντως επειδή πρέπει να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα και είδαμε ότι μετά την αλλαγή του 1985 αυτό το οποίο έγινε ήταν ένα πολύ πρωθυπουργοκεντρικό, αν θέλετε, πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν έχει θεσμικά αντίβαρα. Χρειάζονται θεσμικά αντίβαρα, χρειάζεται να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν με ρωτάτε, η δική μου γνώμη, την οποία θα καταθέσω και στο δημόσιο διάλογο, είναι ότι είναι πιο κοντά στην κουλτούρα μας να έχουμε έναν πρόεδρο με αυξημένες αρμοδιότητες, όχι απαραίτητα εκλεγόμενο από τον λαό. Και πάντως, εάν εκλέγεται ο πρόεδρος από τον λαό, δεν μπορεί να έχει τον πρωθυπουργό που εκλέγεται από τον λαό. Και το λέω αυτό. Άρα, γιατί, ένα από τα δύο από τον λαό, λέτε. Γιατί αυτό λέτε. Μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Εμείς έχουμε μια πολιτική ιστορία γεμάτη διχασμούς, γεμάτη τέτοιου είδους τραύματα. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες δηλαδή μια τέτοια διαρχία. Ναι. Τώρα, μιας και μιλάμε για την Προεδρία, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχετε κατά νου κανένα πρόσωπο που θα μπορούσε να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο, αυτή τη θέση, την επόμενη πενταετία? Κοιτάξτε, εγώ θα σας έλεγα τα κριτήρια. Ακούγεται πολύ το όνομα του Κωνσταντίνου του Καραμαλή, του Κώστα του Καραμαλή. Μα νομίζω ότι ο ίδιος το έχει απορρίψει. Ναι. Εγώ θα σας έλεγα το εξής, θα σας έλεγα τα κριτήρια. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που ενώνει, δεν διχάζει. Ένας άνθρωπος που μπορεί να εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα διεθνώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος. Σε αυτήν την δίνη της κρίσης, εγώ θα προτιμούσα να είναι πολιτικό πρόσωπο. Πολιτικό πρόσωπο, μάλιστα. Γιατί όταν είσαι σε έναν πόλεμο, έτσι, τον πόλεμο τον κάνουν οι στρατηγοί, δεν τον κάνουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση εκείνη τη στιγμή. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι τα κριτήρια που κατ' εμέ θα έπρεπε να πληρεί αριστερό πρόεδρο, το πρόσωπο. Αριστερή υποψηφιότητα. Σας λέω, δεν έχετε δεν έχω τέτοιου είδους, αν θέλετε, κολλήματα. Ναι. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει ένας άνθρωπος που να ενώνει, να μην διχάζει. Δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπλακεί στην πολιτική καθημερινότητα τον τελευταίο καιρό. Δεν έχει έρθει, αν θέλετε, δεν έχει λάβει μέρος σε αυτές τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, που και λόγω της κρίσης είναι οξύες, πώς να το κάνουμε. Να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα πολιτικό, ενώνει, δεν διχάζει, εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς επάξια. Ναι. Τώρα, εγώ θα επανέλθω στη δήλωση του φίλου σας, γιατί ξέρω ότι έχετε και καλή σχέση με τον κύριο Σταθάκη, να εκλεγεί πρόεδρος και να πάμε, λέει, σε εκλογές την Άνοιξη. Αυτή είναι η δήλωση. Σας ρώτησα και στην αρχή της κουβέντας. Συμφωνείτε στο ένα σκέλος? Συμφωνώ στο ένα σκέλος. να εκλεγεί πρόεδρος, γιατί πράγματι είμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο.
Τι συζητάμε άλλωστε, εδώ περιμένουμε τη διαπραγμάτευση, περιμένουμε να έρθει Θα μπορούσε να συμφωνηθεί και μία ημερομηνία εκλογών πάντως. Θα μπορούσε να συμφωνηθεί και μία ημερομηνία εκλογών. Δεν θα πρέπει, κύριε Λιάτσο, να. Και θα σας έλεγα κάτι άλλο. Αν μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση, μια που αρχίσαμε την κουβέντα, δεν θα πρέπει να θεσπιστεί αυτή η τετραετία η ρημάδα να ολοκληρώνεται. Γιατί ποτέ δεν τηρείται αυτό. Ναι. Να τηρείται, να υπάρχει μια τετραετία και η κάθε κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, να κρίνεται στο τέλος. Πρέπει να τηρείται η τετραετία, πρέπει να τηρείται. Εμείς την ημέρα που εκλέγεται η κυβέρνηση. Αλλά τώρα είναι μια ειδική περίοδο όμως. Να σας πω. Είναι μια ειδική περίοδο. Μα ποια ειδική περίοδο. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Κάθε φορά που εκλέγεται. Θέλει αλλαγή ο κόσμος. Καλά. Κάθε φορά που εκλέγεται σε αυτή τη χώρα η κυβέρνηση, την επομένη αρχίζει η εκλογολογία. Ναι. Πότε θα πάμε σε εκλογές. Αυτό πρέπει να σταματήσει πια. Τώρα, ένα άλλο κεφάλαιο να σας ρωτήσω. Γίνεται συζήτηση για μείωση βουλευτών. Έχουμε ακούσει από τους 300 λένε να πάμε και σε βουλή 200 βουλευτών. Και όχι, λέω εγώ στους 100 βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό. Ναι. Θα σας πω ότι ο αριθμός των βουλευτών θα πρέπει να. Και νομίζω αυτό θα γίνει. Θα πρέπει να συζητηθεί σε συνάρτηση με το εκλογικό σύστημα, σε συνάρτηση με την κατάτμιση των περιφερειών, να δούμε πώς θα καταλήξουμε εκεί και τότε να συζητήσουμε. Αλλά έτσι πετάμε ένα νούμερο και ξέρετε, κάνουμε ένα λάθος. Και δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό λάθος. Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την κορυφαία διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, επηρεαζόμενοι από ένα κλίμα που πώς να το κάνουμε. Είναι ένα κλίμα υπερβολής. Είναι ένα κλίμα λαϊκισμού, είναι ένα κλίμα το οποίο βάλει κατά του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές εμείς αμυνόμενοι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κακό κλίμα πετάμε διάφορα, αν θέλετε, πυροτεχνήματα τα οποία ακούγονται ωραία. Εδώ μιλάμε για μια κορυφαία πολιτική διαδικασία και πολιτιακή διαδικασία και θα πρέπει όλα αυτά τα οποία θα προτείνουμε να πατάνε γερά πάνω στην ιστορία αυτού του τόπου και να είναι προτάσεις οι οποίες θα μας πάνε παρακάτω. Ναι. Βεβαίως να συζητήσουμε τον αριθμό των βουλευτών, αλλά να το συζητήσουμε σε συνάρτηση και με το τι εκλογικό νόμο θα έχουμε και πώς θα κατατμήσουμε τις μεγάλες περιφέρειες, όλα αυτά συνολικά και να δούμε εάν η χώρα μας χρειάζεται 300 ή 200 ή 100. Όχι ένα νούμερο. Και αυτό νομίζω θα γίνει, αυτό θα συζητήσουμε άλλωστε, γι' αυτό κάνουμε όλες αυτές τις προτάσεις. Τώρα, υπάρχει και αυτό που λέγεται ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργό. Πώς το βλέπετε αυτό? Δεν συμφωνώ εγώ προσωπικά, αν ζητάτε τη γνώμη. Ναι, γιατί εγώ θα έλεγα ότι και αυτό αλλάζει το πολίτευμά μας. Θα μπορούσαμε να βρούμε άλλες λύσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή, εάν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, να καταθέτει, αν θέλετε, τη βουλευτική του ιδιότητα, αν μην έχει βουλευτική ιδιότητα, να μπαίνει στη θέση των πρώτων επιλαχών ενδεχομένως. Αλλά το βάζω μια κυβέρνηση τεχνοκρατών οι οποίοι δεν έχουν ζυμωθεί με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ το βλέπω ξένο προς την κουλτούρα μας. Θεωρώ ότι εγώ τουλάχιστον δεν θα το πρόκρινα. Ναι. Πάντως, από την άλλη, έχουμε και εικόνα που βλέπουμε και υπουργούς ακόμα οι οποίοι δεν έχουν κάνει το ένα μεροκάμαστο στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν έχουν δουλέψει. Σωστό είναι και αυτό. Δηλαδή, και ξέρετε, αυτό ο κόσμος το σχολιάζει πάρα πολύ άσχημα, κύριε Αρβανιτόπουλε. Και αυτό είναι σωστό. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, η εμπειρία στη δίκη χρειάζεται. Έτσι. Τώρα, θέλω να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση με το θέμα Γιώργος Καρατζαφέρης. Αρχηγός πολιτικού κόμματος, είναι το θέμα των ημερών, κυριαρχεί. Έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στον κόσμο, στους πολίτες. Αρχηγός πολιτικού κόμματος ξαφνικά εμφανίζεται με δύο offshore και με μία διαδρομή χρήματος περίεργη, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίως, τα οποία θα τα ερευνήσει βέβαια η εισαγγελία και οι ανακριτές και θα δούμε αν στην τελική θα είναι έτσι, εμφανίζεται και με χρήματα τα οποία προέρχονται από εξοπλιστικά προγράμματα ως μίζα. Θέλω ένα σχόλιο για σας, για αυτό. Κοιτάξτε, το θέμα. Αυτά πλέον είναι θέματα τα οποία αφορούν τη δικαιοσύνη. Ναι. Και βέβαια είναι λυπηρό αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, λυπηρό υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα βάλεται, το πολιτικό σύστημα, αν θέλετε, περνάει μια κρίση απονομιμοποίησης και θεωρώ ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν βοηθούν. Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει συνολικά, και δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω συνολικά, ναι, ότι υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση μία βούληση η οποία εκφράζει, αν θέλετε, και τη βούληση του ελληνικού λαού, ότι δεν υπάρχει ατιμορρησία για κανέναν,
ότι όποιος ουσιαστικά κάνει έκνομες ή παραβατικές πράξεις θα αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη και αυτό το βλέπουμε και στον κόσμο της οικονομίας αλλά και στον κόσμο της πολιτικής. Αυτό θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει πλέον να υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια για το πώς ο καθένας τοποθετείται στον στίβο της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής. Αυτό νομίζω είναι υγιές. Ναι. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι αυστηροί, πρωτίστως με τον εαυτό μας και δευτερευόντως με τους άλλους. Και πρέπει το πολιτικό σύστημα να κάνει αυτή την κάθαρση όταν και όποτε πρέπει. Και τώρα έρχεται το θέμα του Καρατζαφέρη σε μια φάση όπου πολλοί γνωρίζαμε ότι ήταν και κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Για συμπόρευση μίλαγε ο Καρατζαφέρη σε συνεντεύξη του κτλ. Και τα είχε πει και σε μένα. Τον είχα φιλοξενήσει δύο φορές στο τελευταίο τρίμηνο που έχει ξεκινήσει αυτή εδώ η εκπομπή. Και μιλάει για συμπόρευση κτλ. Και από τη Νέα Δημοκρατία είχε βγει και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης και κάνανε διάφορα καλέσματα δημοσίως από τα τηλεοπτικά παράθυρα για τον κύριο Καρατζαφέρη. Ναι, αυτά νομίζω όμως ήταν προσωπικές τους απόψεις. Προσωπικές τους απόψεις. Τώρα θέλω να κλείσουμε. Διάβασα ένα, θα έλεγα, ενδιαφέρον άρθρο σήμερα στο Βήμα, στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος, από τον κύριο Αντώνη Καρακούση. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε, που έχει τίτλο «Στη δεξιά συγκατοικούν μαχαιροβγάλτες, θεοπαίχτες, μυζαδόροι, πελοποννήσιοι και εθνικολαϊκιστές της συμφοράς». Είναι ένα πρόσμενο κείμενο, θα έλεγα, από τον κύριο Καρακούση, ο οποίος είναι ένας σοβαρός δημοσιογράφος, φίλες και φίλοι. Επί χρόνια στη δημοσιογραφία. Δεν έχει δώσει δείγματα δηλαδή τέτοιων σκληρών, θα έλεγα, σχεδόν υβριστικών απόψεων. Και θέλω το σχόλιο σας, κύριε Αρμαντόπουλο, αν το έχετε διαβάσει φυσικά. Το διάβασα και εγώ να σας πω, δεν έχω δει στη δεξιά αυτούς που αναφέρει ο αγαπητός κύριος Καρακούσης. Νομίζω ότι μας αδικεί την παράταξη. Ναι. Απέναντίας θα σας έλεγα, κύριε Λιάτσο, και πρέπει να το πούμε αυτό. Έχουμε, και μιλώντας καταρχήν για την κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε πολλούς νέους συναδέλφους, οι οποίοι είναι πολύ άξιοι και οι οποίοι νομίζω ότι έχουν πολύ λαμπρό μέλλον. Η δεξιά και κεντροδεξιά, η κέντροδεξιά παράταξη, νομίζω ότι είναι μια παράταξη η οποία έχει προσφέρει ιστορικά στη χώρα. Όπως κάθε παράταξη, περνάει και αυτή τα σκαμπανεβάσματά της, δεν χωράει καμία αμφιβολία, αλλά νομίζω ότι ιστορικά η κεντροδεξιά και στο ύψος των περιστάσεων έχει αρθεί, αλλά και πολλές φορές έχει κληθεί να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολα εθνικά προβλήματα και έχει προσφέρει έργο εθνικό. Και νομίζω ότι και στην παρούσα φάση κληθήκαμε να σηκώσουμε ένα βαρύ φορτίο, ένα φορτίο το οποίο ήταν γεμάτο επώδυνες επιλογές και το κάναμε χωρίς λαϊκισμό. Το κάναμε πρωθυπουργού προεξάρχοντος με αυταπάρνηση και νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν λάθη. Μπορεί πράγματι να βρεις όπως και σε κάθε παράταξη ανθρώπους οι οποίοι καμιά φορά χαρακτηρίζονται από υπερβολές. Χαρακτηρίζονται από υπερβολές, ξεφεύγουν από τα... Από τον αξιακό κώδικα της παράταξης, αλλά δεν μπορούμε να καταδικάζουμε έτσι. Σας ξένησε λοιπόν το άρθρο του κύριου Καρακούση. Με στεναχώρησε. Σας στεναχώρησε. Γιατί εκτιμώ το πολύ τον κύριο Καρακούση. Ναι. Με στεναχώρησε γιατί είναι αδική την παράταξη. Νομίζω ότι δεν αξίζουμε αυτή την, αν θέλετε, τη γραφή. Η κριτική είναι πάντοτε καλοδεχούμενη. Ναι. Και εγώ ξέρετε ότι έχω υποστεί και δρυμύτατη κριτική, αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Την κριτική ναι, αλλά η απαξιωτική όρη χωρίς αυτό να πραγματικά να τεκμηριώνεται είναι άδικο. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία την οποία ήδη έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις εκπομπές σας. Θα μας δοθεί ευκαιρία, κύριε Βανιτόπουλε, να τα ξαναπούμε. Έχουμε πολλά σημαντικά πολιτικά ραντεβού από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Οπότε θερμά. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι διεξοδικά και αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα εγώ. Πολύ. Σας ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Εμείς θα συναντηθούμε και αύριο, σήμερα δηλαδή, στις 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στο Κόντρα. Καλή σας νύχτα.